Λοιπόν, το είναι ένα κέριο ζήτημα. Δεν λύνεται χωρίς διαγραφή. Εγώ θέλω να δω πώς μια νέα συμφωνία με τους δανειστές μας θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Εάν δεν λυθεί, τότε έχουμε όντως προοπτική ρήξης. Η ρήξη δηλαδή θα πατήσει εκεί πάνω. Ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους, ακριβώς γιατί είναι μια μαύρη τρύπα που τραβάει τη χώρα μας μέσα, ακριβώς γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Εάν δεν υπάρξει είτε προσωβαρής επενδυτική πολιτική, είτε μια γενναία διαγραφή του χρέους με άλλες χώρες πολιτικές όπως αυτές που είπαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει προοπτική η Ελλάδα. Η ρήξη λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα μας βάλει σε άλλο δρόμο. Γι' αυτό και είναι θετική η προοπτική. Δεν θα μας βυθίσει σε εμφύλιο πόλεμο. Εμφύλιο πόλεμο. Δεν θα μας βυθίσει σε πείνα. Γιατί τα λέτε αυτά, ακριβώς αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως οι μισοί Έλληνες θέλουν να φάνε τους άλλους μισούς και ούτως ή άλλως οι μισοί Έλληνες χαρακτηρίζουν μνημονιακούς ή αντιμνημονιακούς τους άλλους μισούς. Μία τέτοια ρήξη και μία τέτοια ανατροπή της πραγματικότητάς μας θα όξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πώς θα καταφέρνατε να το διαχειριστείτε? Οι κοινωνικές εντάσεις στη χώρα μας είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλες. Οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενες κυβερνήσεις μνημονιακές, οι οποίες, για παράδειγμα, έπαιξαν ανερυθρίαστα το χαρτί του διαχωρισμού ανάμεσα στους δημόσιους υπάλληλους και τους ιδιωτικούς. Η υποτιθέμενη αντίθεση ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, γιατί για όλα αυτά ο δημόσιος τομέας. Αυτό δεν το έκανε η δικιά μας κυβέρνηση, το κάνανε οι προηγούμενες και όξαναν και δηλητηρίασαν τις καταστάσεις, κάνοντας τον κόσμο να πιστεύει ότι για όλα αυτά είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πράγμα τελείως λανθασμένο. Τις εντάσεις επίσης τις δημιούργησαν τα μνημόνια. Εάν επιστρέψουμε, σας επαναλαμβάνω, εκεί είμαστε τελειωμένοι. Εκεί αυτό είναι η προοπτική μεγάλης κοινωνικής έντασης. Τώρα, σας ξαναλέω, χρειαζόμαστε ψυχραιμία. Επιτέλους, την τελευταία στιγμή, χρειαζόμαστε κάποια ολοκληρωμένη και ήρεμη αντιμετώπιση και ανάλυση όλων των εκδοχών και πληροφόρηση του κόσμου. Αυτά τα οποία λέτε ότι, που μεταφέρετε, ότι εάν δεν κάνουμε αυτό που μας λένε οι δανειστές, αλλά πάμε για μια ρήξη, θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει, αυτά δεν πατάνε. Μάλιστα. Με δημοψήφισμα θα γίνει αυτό? Με λαϊκή εντολή. Με εκλογές. Είτε το ένα είτε το άλλο, με λαϊκή εντολή. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Εάν φτάσουμε εκεί, χρειαζόμαστε λαϊκή εντολή, πράγμα το οποίο αποδέχεται η κυβέρνηση εμπολής. Από τα χείλη με τη μεγαλύτερη ευθύνη. Το ενδεχόμενο σε περίπτωση εκλογικής κάλπης και όχι δημοψηφίσματος να κερδίσει έδαφος το τρίτο κόμμα που είναι η Χρυσή Αυγή, πώς σας φαίνεται? Όσο ο ελληνικός λαός βλέπει ότι εμείς δεν υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, ότι κάνουμε πίσω, αν κάνουμε πίσω, που δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, στις κέρυες δεσμεύσεις μας, και πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε. Αλλά αν δει ότι γίνεται αυτό το πράγμα, τότε βεβαίως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτοί που νομίζουν ότι θα ακολουθήσει μια περίοδος ηρεμίας με διάφορα άλλα κόμματα που εμφανίστηκαν από το πουθενά και θα πάνε όλα καλά σε ένα μνημονιακό πλαίσιο, δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται στον κόσμο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο οξυμένα και πολύ πιο δύσκολα. Ο ελληνικός λαός ψήφισε για αλλαγή. Δεν ψήφισε για τα διάφορα άλλα που φαντάζονται αυτοί των εφημερίδων ή ξέρω εγώ τα διάφορα κέντρα εξουσίας στη χώρα μας. Ψήφισε για αλλαγή. Αυτό πρέπει να το δει. Και πρέπει να το δει παντού. Από άκρους άκρων. Αυτό ήθελε ο ελληνικός λαός 25 του Γενάρη. Το να σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να πάμε σε εκλογές και χωρίς να πάμε σε δημοψήφισμα, το να σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύο κομμάτια. Και εσείς που θέλετε τη ρήξη να μείνετε μόνοι σας, να απομονωθείτε. Είναι ένα ενδεχόμενο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος. Θα μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί ένα καινούριο κόμμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες πίεσε πολύ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μια πολιτική προσωπικότητα που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, εκφράζει τις απόψεις και πολύ καλά κάνει. Έχει λειτουργήσει εξαιρετικά μέσα στον χώρο της Βουλής και υπερασπίζεται ορισμένες απόψεις. Έχετε όσο περισσότερα θέλει. Κοινά στοιχεία μαζί της αριστερής πτέρυγας από ότι με τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα? Με όλους έχουμε κοινά στοιχεία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος και το πιο σημαντικό είναι το εξής. Και νομίζω το βλέπει οποιοδήποτε καλόπιστος παρατηρητής. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη στη χώρα μας, η οποία έχει ζωή και προοπτική. Οι υπόλοιπες είναι οι μηθανείς τη στιγμή αυτή. Αρκούνται στο να λένε εμείς σας τα είχαμε πει, αλλά δεν μας ακούγατε. Ή τέλος πάντων να επιστρέψουμε κάπου από εκεί που ήρθαμε, γιατί όλα θα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Στην εξεταστική, τι έγινε χθες για το χρέος? Τι συνέβη? Τι αποφασίσατε, μέχρι πότε θα φτάσει, ποιο διάστημα θα ερευνήσετε τέλος πάντων για τα μνημόνια? Έχουμε εντολή από την Ελληνική Βουλή να ερευνήσουμε την περίοδο από το τέλος του 2009 μέχρι την αρχή του 2015. Αυτή την εντολή μας έδωσε η Ελληνική Βουλή και αυτό θα διερευνήσουμε. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτό, γιατί αυτή είναι η εντολή μας. Αυτό θα κάνουμε. Βέβαια, πρέπει να σας πω
ότι μέσα εκεί υπάρχουν διάφοροι από άλλα κόμματα, οι οποίοι έχουν και προσωπική ατζέντα πολλές φορές, οι οποίοι θεωρούν ότι η εξεταστική είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να προβάλλουν τον εαυτό τους, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέσα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που μιλούν πομοδός, με μεγάλες εκφράσεις και χτυπούν το τραπέζι, οι οποίοι στο τέλος λένε πράγματα άνευ περιεχομένου, συνήθως, οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις καταστάσεις. Και πίεσαν ή παρουσιάζουν εμένα ως άνθρωπο ο οποίος θέλει να επεκταθεί η εξεταστική και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν να πω εγώ τέτοιο πράγμα. Και στο τέλος και σε λογική βάση, τι ακριβώς να εξετάσει. Δεν το δεχτήκατε αυτό. Εγώ να δεχτώ τέτοιο πράγμα. Είναι δυνατόν. Η Βουλή μας έδωσε εντολή. Αλλά και να το ήθελα, και στην υποθετική περίπτωση, τι ακριβώς να εξετάσουμε δηλαδή από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, τι να εξετάσει ακριβώς εξετάσει, τι μέτρα πήραμε, τι κάναμε, τι θα εξέτασε. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολιτικό παιχνίδι φτηνό, το οποίο έπαιξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό είναι ένδειξη του πώς αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις εξεταστικές. Δεν θέλουν να μπουν στην ουσία των πραγμάτων, αλλά θέλουν να ρίχνουν πυροτεχνήματα για να κερδίζουν πόνους. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Γιατί το είπαν και πολλοί βουλευτές εχθές εκεί. Πρέπει να μπούμε στην ουσία. Εάν η ουσία επιβάλλει ο βουλευτής που θέτει ένα ερώτημα να ρωτήσει εκεί για αυτά που έχουν συμβεί το Φεβρουάριο, δεν μπορεί κανείς να τον σταματήσει από το να το ρωτήσει. Αλλά αυτό δεν συνιστά το πεδίο έρευνας της Επιτροπής μας.